δηλώσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι αλλάζουμε σελίδα στον τόπο. Η χώρα σταματά να είναι μνημονιακή αποικία και πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια θα είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός που αποφάσισε στις 25 Γενάρη. Δική μας υποχρέωση είναι κάθε μέρα που περνάει οι πολίτες να γνωρίζουν όλα όσα γίνονται. Όλα όσα εκτυλίσσονται στην δύσκολη και επίπονη διαπραγμάτευση με τους εταίρους και τους δανειστές μας. Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία, δεν υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές, υπάρχει συλλογική στρατηγική διαπραγμάτευσης, ανοιχτή, ξεκάθαρη, διαφανής απέναντι στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και δεν διστάσαμε το δικό μας σχέδιο, οι δικές μας τοποθετήσεις να γίνονται αμέσως γνωστές. Αυτή η απλή απόφαση, αυτή η στρατηγική μας, μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε κοινωνούς των εξελίξεων τους πολίτες της χώρας. Αυτή η επιλογή είναι ταυτόχρονα και μια επιλογή επιστροφής της δημοκρατίας στον τόπο. Σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στηρίζει τη διαπραγματευτική στρατηγική της νέας κυβέρνησης και καθημερινά μας ζητά ένα πράγμα. Να μην κάνουμε βήμα πίσω. Αυτή τη λαϊκή εντολή, μια λαϊκή εντολή που πολλαπλασιάστηκε τις μέρες που ακολούθησαν την λαϊκή ετιμιγορία της 25ης του Γενάρη, μια λαϊκή εντολή που ανανεώνεται κάθε μέρα που περνά, την εντολή να προχωρήσουμε σε μια ειλικρινή και σκληρή διαπραγμάτευση, την εντολή να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, είμαστε αποφασισμένοι να την υπηρετήσουμε στο τέλος. Όπως ακριβώς κάνουμε δύο μήνες τώρα. Και αυτή η στρατηγική αποδίδει καρπούς παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον ήταν ναρκοθετημένο. Παρά το γεγονός ότι παραλάβαμε μια χώρα όχι στο χείλος του γκρεμού, αλλά βαθιά πεσμένη μέσα στον γκρεμό. Γιατί ήρθε η ώρα να πούμε αλήθειες. Αλήθειες που δεν κρύβονται πια. Όσο κι αν κανείς θέλει να αεροποιήσει την εικόνα. Η προηγούμενη κυβέρνηση επερώταν για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014. Μιλούσα για πλεόνασμα 1,8% το 2014, δηλαδή περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πραγματικότητα είναι ότι το πλεόνασμα που καταγράφηκε στο κλείσιμο του οικονομικού έτους ήταν μόλις 0,3%, δηλαδή 592 δισεκατομμύρια ευρώ. 2,7 δισεκατομμύρια λιγότερα από όσο διαφήμιζε προεκλογικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα δημόσια ταμεία που αντικρίσαμε μόλις παραλάβαμε δεν είχαν μέσα ούτε αυτό το πενιχρό πλεόνασμα. Αυτό το ταμιακό έλλειμμα που παραλάβαμε ήταν της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Ταμιακό έλλειμμα που βεβαίως δημιούργησε τόσο η απεγνωσμένη προσπάθεια προεκλογικά της τότε κυβέρνησης να αποσταθεροποιήσει την οικονομία με ένα κρεσέντο κινδυνολογίας, όσο όμως και η ανικανότητά της. Αφού ακόμα και αυτός ο νόμος για τις 100 δόσεις που φέρατε προεκλογικά ήταν τόσο ελλιπής που δεν έφερε στα ταμεία παρά μονάχα 70 εκατομμύρια ευρώ. 70 εκατομμύρια ευρώ σε 5 μήνες, τη στιγμή που τώρα, μέσα σε μια εβδομάδα μόλις, από την προρύθμιση του νόμου που ψηφίσαμε, έχουμε ήδη 100 εκατομμύρια ευρώ, μόλις μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτή ήταν λοιπόν η πραγματική εικόνα που αντικρίσαμε στα ταμεία. Και ταυτόχρονα, μια δανειακή σύμβαση που έλυγε εντός στενών χρονικών περιθωρίων, με κίνδυνο να μείνουν οι τράπεζες ακάλυπτες από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και ταυτόχρονα, μια πρωτοφανής κατάσταση χρηματοδοτικής ασφυξίας,
Δεδομένου ότι η χώρα μας είναι ίσως η μοναδική χώρα στον κόσμο που από το καλοκαίρι του 2014, όταν και διεκόπη η ροή χρηματοδότησης από τους δανειστές, δεν αναχρηματοδοτεί τα χρέη της, αλλά τα αποπληρώνει από τον προϋπολογισμό της. Παρόλη αυτή την ασφιχτική κατάσταση, που δεν έγινε τυχαία, κάποιοι είχαν φροντίσει να δημιουργηθεί, γνωρίζοντας ότι επέρχεται στη χώρα πολιτική αλλαγή. Παρά λοιπόν αυτή την ασφιχτική κατάσταση, η διαπραγματευτική μας στρατηγική οδήγησε στην συμφωνία της 20ης Φλεβάρη στο Eurogroup. Μια συμφωνία ορόσημο, με την οποία παρατάθηκε η Δανειακή Σύμβαση, αλλά ταυτόχρονα κερδίθηκε η μείωση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα για το 2015, καθώς και η αντικατάσταση της περίφημης πέμπτης αξιολόγησης του προηγούμενου προγράμματος με τη λίστα μέτρων που προτείνει και έχει την ευθύνη για αυτά η νέα ελληνική κυβέρνηση. Αντί δηλαδή για το mail χαρδούβελη, αντί για περικοπές σε συντάξεις, αυξήσεις στο ΦΠΑ και απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων, η ελληνική κυβέρνηση θα υλοποιήσει με τη συνένεση των εταίρων ένα πρόγραμμα δικής της ευθύνης, ανόρθωσης της οικονομίας και αναδιανομής βαρών και εισοδημάτων. Για να σταματήσουν τα βάρη της κρίσης να συνεχίζουν να τα φορτώνονται τα συνήθη υποζύγια. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι. Για να σταματήσει η διαρκής απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Για να ξεκινήσει μια διαδικασία αντιστροφής των καταστροφικών πολιτικών που διέλυσαν την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Με την απόφαση της 20ης Φλεβάρη όμως, αναγνωρίζεται και η ανάγκη να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση για την αναγκαία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Διότι χωρίς μια τέτοια παρέμβαση, κακά τα ψέματα, είναι αδύνατη η αποπληρωμή του. Χωρίς να συντελεστούν ακόμα περισσότερες και μεγαλύτερες κοινωνικές καταστροφές. Θα ανοίξει η συζήτηση αυτή στην ώρα της, προκειμένου να καταλήξουμε μέχρι τον Ιούνιο σε ένα νέο αναπτυξιακό συμβόλαιο με τους εταίρους, για να μειωθούν οι στόχοι για τα εξωπραγματικά πλεονάσματα της επόμενης τριετίας, πλεονάσματα που είναι το άλλο όνομα της σκληρής λιτότητας. Και αυτή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι, αν θέλετε, και η μοναδική στρατηγική που μπορεί να βάλει τέλος στη λιτότητα, διατηρώντας τη χώρα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, που μπορεί να βάλει δηλαδή τέλος στη μνημονιακή πολιτική. Ο άλλος δρόμος είναι η άνευ όρων συνθηκολόγηση στις απαιτήσεις των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων κέντρων. Η άτακτη υποχώρηση μπροστά σε όσους έχουν ενδεχομένως προσωπικό ή κοινωνικό συμφέρον να συνεχιστεί η ίδια πολιτική που κατέστρεψε τον τόπο. Και θέλω σήμερα να απευθυνθώ ευθέως και να απευθύνω ευθέως το ερώτημα προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα στηρίξετε αυτή την εθνική διαπραγματευτική στρατηγική για να μπει τέλος στη λιτότητα? Ή θα συνεχίζετε να συμπεριφέρεστε ως φερέφωνα των πιο ακραίων πολιτικών και οικονομικών κέντρων σε Ελλάδα και Ευρώπη? Ως φερέφωνα των εμπνευστών του μνημονίου? Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό δίλημα που σήμερα πρέπει να απαντηθεί χωρίς μισόλογα. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να αποφασίσει η αντιπολίτευση. Να αποφασίσει και κάτι ακόμα. Αν έχουμε ήδη συνθηκολογήσει και υπογράψει μνημόνια, όπως μας λέτε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ή οδηγούμε τη χώρα στα βράχια, όπως μας λέτε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Διότι να ισχύουν και τα δύο δεν γίνεται. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Αποφασίστε. Αυτές οι αντιφάσεις όμως στον αντιπολιτευτικό σας λόγο δεν μας παραξενεύουν. Είναι ενδεικτικές της στρατηγικής σας σύγχυσης.
τη στρατηγική σύγχυση ενός πολιτικού προσωπικού που επί μία πενταετία κυβερνούσε μέσα από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, εκτελώντας διαταγές και ταυτόχρονα εκτελώντας τον ελληνικό λαό και μετατρέποντας δυστυχώς τη χώρα μας σε μία αποικία χρέους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, την απάντηση σε αυτές τις αντιφάσεις, στις αντιφάσεις του αντιπολιτευτικού λόγου της σημερινής αντιπολίτευσης, δεν θα τις περιμένουμε από την ίδια την αντιπολίτευση, διότι την απάντηση την δίνει η ίδια η ζωή. Την απάντηση τη δίνουμε καθημερινά στη σκληρή διαπραγμάτευση στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας με την πολιτική που υλοποιούμε. Ας μας πει λοιπόν σήμερα κύριος Σαμαράς, κύριος Θοδωράκης, ας μας πούνε σήμερα, είναι μνημόνιο ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση που δίνει ανάσα σε χιλιάδες συνανθρώπους μας που έχασαν τα πάντα την τελευταία πενταετία της κρίσης? Είναι μνημόνιο ο νόμος για τις 100 δόσεις που μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα έχει φέρει 100 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία και έχει δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις να δουν φως στο τούνελ των χρεών που συσσόρευσαν οι πολιτικές σας? Είναι μνημόνιο το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, η μη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τα ασφαλιστικά ταμεία που μας γλιτώνει από τις περικοπές στις συντάξεις που εσείς αποφασίσατε? Είναι μνημόνιο? Ή μήπως είναι μνημόνιο η άρνηση να αυξήσουμε το ΦΠΑ? Η λύση που δώσαμε προχθές στο πρόβλημα της βιομηχανίας ζάχαρης, που έδωσε ελπίδα και προοπτική δουλειά σε εκατοντάδες εργαζόμενους, χιλιάδες μαζί με τους τεφλοκαλλιεργητές, είναι όλα αυτά παράταση του μνημονίου? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι αλήθεια ότι επιδιώκουμε έναν έντιμο συμβιβασμό με τους εταίρους μας. Αλλά αν εφόρον συνθηκολόγηση, μην περιμένετε από μας. Αυτό το γνωρίζουν καλά όλοι, σε Ελλάδα και Ευρώπη, και αυτός είναι και ο λόγος που δεχόμαστε ανηλαιή πόλεμο. Αυτός είναι και ο λόγος όμως που μας στηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που καταλαβαίνει τι ακριβώς διακυβεύεται τούτες τις ώρες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να ξεκαθαρίσω. Να ξεκαθαρίσω για να το συνειδητοποιήσουν οικονομικά συμφέροντα και πολιτικά κέντρα, κυρίως μέσα στη χώρα, που δεν μπορούν να παραδεχθούν ότι το μνημόνιο δεν θα ξαναεπιστρέψει και κυρίως δεν μπορούν να παραδεχθούν ότι από εδώ και στο εξής δεν θα έχουν ασυλία. Το μνημόνιο απέτυχε και πέρασε στην ιστορία. Τώρα έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να προχωρήσουμε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Σε μεταρρυθμίσεις που θα υπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, που θα αναδιανέμουν τα βάρη και τα εισοδήματα υπέρ των κατώτερων στρωμάτων. Μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός κράτους αποτελεσματικού και κοινωνικά ανταποδοτικού. Η νέα κυβέρνηση είναι η μοναδική που μπορεί να υλοποιήσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Για έναν κυρίως λόγο. Γιατί δεν έχει δεσμεύσεις. Γιατί αντλεί τη δύναμή της από το λαό. Γιατί εν τέλει, ξέρετε, πρέπει σήμερα να πούμε αλήθειες ενώπιον της Βουλής και των πολιτών που μας παρακολουθούν. Ποια μεταρρύθμιση έγινε τα τελευταία 5 χρόνια στη χώρα? Ποια μεταρρύθμιση κάνατε εσείς οι μεταρρυθμιστές, οι μνημονιακοί, τα τελευταία 5 χρόνια στη χώρα? Εκτός αν ονομάζετε μεταρρυθμίσεις τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τις περικοπές σε μισθούς και σε συντάξεις, το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, το κλείσιμο νοσοκομείων και σχολείων,
την κατάρρευση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Καμία από αυτές δεν ήταν μεταρρυθμίσεις που είχε ανάγκη ο τόπος. Γιατί βέβαια μόνο εκεί ξέρατε να χτυπάτε το χέρι στο τραπέζι και να παριστάνετε τους σκληρούς. Αλήθεια όμως, γιατί δεν κάνατε το ίδιο με τις άδειες ραδιοτηλεοπτικών μέσων που ήταν μνημονιακή υποχρέωση, κύριε Σαμαρά. Την ξεχάσατε αυτήν την μνημονιακή υποχρέωση και εσείς και η Τρόικα. Γιατί δεν προχωρήσατε αλήθεια σε ουσιαστικούς ελέγχους για τη φοροδιαφυγή. Από τα 2.062 ονόματα της λίστας Λαγκάρτ έχουν ελεγχθεί μόλις 25. Γιατί? Σήμερα μαθαίνουμε από δημοσιεύματα του ξένου τύπου, ξένων εφημερίδων, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι παραιτήθηκαν επειδή τους ασκούνταν πιέσεις να μην ελέγξουν όσους αναφέρονταν στη λίστα Λαγκάρτ, επειδή ήταν στενείς σας συνεργάτες, κύριε Σαμαρά. Ορίστε λοιπόν και το δημοσίευμα. Για πόσο λοιπόν νομίζατε ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το έσχος? Ξέρετε πόσα αιτήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν κατατεθεί σε ελβετικές τράπεζες για την παροχή στοιχείων για πρόσωπα ύποπτα για φοροδιαφυγή? 10 μόλις αιτήματα. 10 μόλις αιτήματα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεν περίμενα ποτέ, ακόμα και στην καγκελαρία της Γερμανίας, να μου τεθεί το ερώτημα. Έχουμε ζητήσει από τις κυβερνήσεις σας τόσα χρόνια να πάνε στην Ελβετία να γίνει μια νέα συμφωνία. Έχουν πάει όλες οι χώρες της Ευρώπης στην Ελβετία και έχουν συνάψει συμφωνίες. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει πάει. Γιατί? Αυτά είναι όμως τα έργα και οι μέρες σας. Τα έργα και οι μέρες μιας κυβέρνησης που λαιλάτισε τα στρώματα, τα χαμηλά, τα μεσαία, τους χαμηλόμισθους, τους συνταξιούχους, αλλά άφησε στο απειρόβλητο όλους όσοι τα τελευταία χρόνια δεν πλήρωσαν το μερτικό τους στην κρίση και έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό ανενόχλητοι. Σαν αυτά που έκανε και ο προηγούμενος Υπουργός των Οικονομικών, ο δικός σας Υπουργός των Οικονομικών, κύριε Σαμαρά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια πρέπει να την γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Η νέα ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται, αγωνίζεται, ματώνει για να σταματήσει να ματώνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει στους εταίρους, στους θεσμούς, τη δική της λίστα βραχυπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων, πραγματικών μεταρρυθμίσεων, που θα αλλάξουν άμεσα το πρόσωπο του ελληνικού κράτους και της ελληνικής οικονομίας. Θα δώσουν πνοή στην ανάπτυξη και θα κάνουν την Ελλάδα μια πραγματικά σύγχρονη χώρα. Ενδεικτικά θα αναφέρω τις μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνού και αλκοόλ που θα φέρει έσοδα στα δημόσια ταμεία και θα προστατεύσει τον ανταγωνισμό, την οργανωμένη προσπάθεια για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ώστε να σταματήσει η χώρα να πληρώνει πρόστιμα εξαιτίας παραβιάσεων και καθυστερήσεων, την εντατικοποίηση των ελέγχων σε τραπεζικά εμβάσματα και offshore εταιρείες, την θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της μαύρης και αδήλωτης εργασίας, τον εξυγχρονισμό για την ηλεκτρονική άμεση απόδοση του ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων και πολλά άλλα ακόμα. Με αυτά τα μέτρα θα έχουμε τη δυνατότητα και να ενισχύσουμε το Δημόσιο Ταμείο και να δώσουμε ανάσα στην ελληνική κοινωνία για να πληρώσουν επιτέλους οι κατέχοντες και να σταματήσει η λαιλασία της μεσαίας τάξης και των μισθωτών. Αυτό είναι το δικό μας σχέδιο. Συμφωνία της 20ης Φλεβάρη είναι πια ευρωπαϊκό πολιτικό κεκτημένο.
Και αυτή τη συμφωνία είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε. Καλώς σήμερα την αντιπολίτευση να πει ξεκάθαρες κουβέντες, να συστρατευθεί σε αυτή την εθνική προσπάθεια, να στηρίξει την κρίσιμη διαπραγμάτευση, να στηρίξει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης που δίνει ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά, που παίρνει τα βάρη από τα χαμηλά στρώματα, για να αποκτήσει ξανά η χώρα κύρος και αξιοπρέπεια. Παρούσα κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, δεν δίστασε με όλους τους εκπροσώπους της, όπου και αν βρέθηκε το τελευταίο διάστημα, να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας, να διεκδικήσει όσα είχαν ξεχαστεί, να πει απαγορευμένες λέξεις: αξιοπρέπεια, εθνική κυριαρχία, εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, αλλά και άλλες δύσκολες λέξεις, όπως Siemens, κατοχικό δάνειο, πολεμικές επανορθώσεις, ακόμα και μέσα στο Βερολίνο. Αλήθεια, κύριε Σαμαρά, έπραξα ορθά που τα είπα αυτά στο Βερολίνο, ή μήπως θα έπρεπε κι εγώ να πω ουδής αναμάρτητος στην κυρία Μέρκελ? Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή τη γλώσσα γνωρίζουμε να μιλάμε. Τη γλώσσα της αλήθειας. Και αυτή την πολιτική γνωρίζουμε να υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε. Έχουμε διαλέξει πλευρά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και σήμερα αυτό που ζητάμε είναι το ίδιο να πράξει και κάθε κόμμα στη Βουλή, αλλά και στην κοινωνία. Ζητάμε από τους πολίτες, τον λαό, τις κοινωνικές τάξεις, θύματα του μνημονίου, να σταθούν δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη και σκληρή μάχη. Να στηρίξουν την εθνική προσπάθεια. Την προσπάθειά μας να σηκώσουμε την πατρίδα και τον λαό μας από την λάσπη των μνημονίων. Μια προσπάθεια που δεν αναλογεί μόνο σε μια παράταξη, μόνο σε ένα κόμμα. Είναι εθνική προσπάθεια αυτή, καταλάβετε το, και γι' αυτό έχουμε μαζί μας τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ.